Ελληνίδε και Έλληνε, εύχομαι στον καθένα σα προσωπικά η νέα χρονιά να φέρει υγεία, αγάπη και ελπίδα. Στον χρόνο που τελειώνει απόψε, δοκιμαστήκαμε όλοι. Πληρώσαμε τα σφάλματα των περασμένων ετών και όχι μόνο των Ελλήνων. Πληρώσαμε ακόμα και όλε τι αμαρτίε, όλε τι τρευλώσει του πολιτικού μα συστήματο, τη οικονομία και του τρόπου που μάθαμε να ζούμε. Απ' την άλλη πλευρά, όμω, δείξαμε ότι έχουμε το κουράγιο να αλλάξουμε όσα πρέπει να αλλάξουν. Και ότι έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε για όσα θα κάνουν ξανά την Ελλάδα ισχυρή. Την κοινωνία μας δίκαιη, την οικονομία μας ανταγωνιστική και τον Έλληνα υπερήφανο. Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν ξεγραμμένους. Όλο και περισσότεροι πόνταραν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ότι θα βγούμε από το ευρώ, ότι θα μας θυσιάσουν σαν την υφηγένεια της Ευρώπης για να γίνουμε παράδειγμα προς αποφυγή για τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες και ότι τελικά θα μείνουμε από παντού απομονωμένοι. Μέσα σε λίγους μήνες τις διαψεύσαμε τις Κασάνδρες. Είπαμε ότι θα αποτρέψουμε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Λίγοι τότε το πίστευαν, αλλά το πετύχαμε. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής για να υπάρξουν ανάσες για την οικονομία. Τώρα, με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε, όλα όσα χρωστά το δημόσιο στους ιδιώτε εδώ και χρόνια θα ξεπληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Οι τράπεζες πλέον ανακεφαλαιώνονται για να μπορούν να δίνουν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ρευστότητα θα επιστρέψει στην ελληνική αγορά και τα χρήματα που θα μπουν στην οικονομία την επόμενη χρονιά θα είναι για πρώτη φορά περισσότερα από εκείνα που θα βγουν εξαιτία της λιτότητα. Ξασφαλίσαμε για το δάνειο όρους που δεν έχουν υπάρξει ποτέ και πουθενά για 10 χρόνια δεν θα πληρώνουμε τόκους. Για 15 χρόνια δεν θα πληρώνουμε χρεολύσια και με επιτόκια δανεισμού από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά πράγματι δίνουν ανάσες στην οικονομία. Επιτρέπουν να ξεκινήσουν επενδύσεις, να σωθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να βρουν δουλειά οι άνεργοι, να πάρει μπροστά η οικονομία. Μοναδική μου σκέψη είναι οι Έλληνε να έχουν τις ευκαιρίες που αξίζουν και τη στήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Ξέρω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά κανένα εμπόδιο δεν μας σταματά. Κανέναν κόπο δεν υπολογίζουμε. Για να αποκατασταθεί και η τελευταία αδικία. Για να χτυπηθεί η διαφθορά. Για να βρει δουλειά και ο τελευταίος άνεργος. Γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και χωρίς δικαιοσύνη. Τα περισσότερα από αυτά που δεσμευτήκαμε να κάνουμε έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Ήδη σταματά το μεγάλο φαγωπότη στο δημόσιο. Και όσοι σκέπτονται να συνεχίσουν τι παλιέ κακέ συνήθειε, διαπιστώνουν ήδη ότι του περιμένει η τσιμπίδα του νόμου και η δικαιοσύνη. Η παλιά τιμωρησία παίρνει τέλο. Πρώην μεγαλόσχημοι πιάνονται και λογοδοτούν. Και αυτό θα συνεχιστεί. Τεράστια δημόσια περιουσία παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Και αυτό σταματάει. Ήδη έχουν ξεκινήσει αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας με βάση διεθνή πρότυπα απόδοσης και διαφάνειας. Εκτός από χρήματα στο δημόσιο τομείο για ανακούφιση του χρέους, όλα αυτά θα φέρουν και επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και μια που μιλάω για επενδύσεις, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Τουρισμό, πολιτισμό, ναυτιλία, αγροτικά προϊόντα ποιότητα μεταποίηση ενέργεια. Αν έχει και σταθερότητα, θα έρθουν και οι επενδύσεις. Θα πει μπροστά η οικοδομή. Θα ξαναέλθουν οι θέσεις εργασίας. Θα μπορέσει ο άνεργος να βρει δουλειά και ο εργαζόμενος να δει τα εισοδήματά του να αυξάνονται. Παραγωγικές επενδύσεις είναι το μεγάλο στίχημα από εδώ και μπρο. Και θα κάνω τα πάντα. Θα τις αναζητήσω παντού. Από ξένους επενδυτές και από Έλληνες επιχειρηματίες για να επιστρέψει η ευημερία στον τόπο και για να βγούμε μια για πάντα από την ανάγκη δανεικών και από τον περιορισμό των μνημονίων. Το τελευταίο διάστημα τολμήσαμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγέ που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τα τελευταία χρόνια και ακόμα δείξαμε πως αυτά που λέμε τα εννοούμε. Είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την τάξη και αυτό ξεκίνησε. Είπαμε ότι θα βγάλουμε τις κουκούλες και αυτό ήδη άρχισε. Είπαμε ότι θα σταματήσουμε τη λαθρομετανάστευση. Είπαμε ότι θα σταματήσουμε το παρεμπόριο. Και αυτά αρχίσανε. Είμαστε βέβαια μόνο στην αρχή. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Αλλά όλοι βλέπουν πια τη διαφορά. Και δεν θα σταματήσουμε αν δεν τελειώσουμε ό,τι αρχίσαμε. Ξέρω πολύ καλά τι περνάει κάθε οικογένεια. Μέσα σε όλη αυτή την κοσμογονία των αλλαγών υπήρχαν και αδικίες που δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε. Το ξέρω. Και τις γνωρίζω τις αδικίες. Όμως έχουμε δεσμευτεί να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Και την υπόσχεσή μας θα την τηρήσουμε. Με προτεραιότητα στις χαμηλές συντάξει στα επιδόματα που καταργήθηκαν για τους πιο αδύνατους και στη φορολογία, ιδιαίτερα στο ΦΠΑ, που παραμένει πολύ ψηλή. Στόχος μας είναι να πάρει μπρος η οικονομία μια ώρα αρχίτερα και να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες το συντομότερο δυνατόν. Παλεύουμε για την ανάκαμψη, για να βγούμε από την κρίση. Αλλά δεν θέλουμε μια ανάπτυξη όπου ευημερούν μόνο οι αριθμοί. Θέλουμε μια ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα, όχι με δανεικά. Μια ανάπτυξη που δυναμώνει την κοινωνική συνοχή, που δίνει προοπτικές και ευκαιρίε σε όλου. Πραγματικέ ευκαιρίε στου ικανού και στου άξιου. Και ισχυρό δίχτυ προστασία για του πιο αδύνατου. Αυτήν την ανάπτυξη θεμελιώνουμε σήμερα την ανάπτυξη που ταιριάζει σε έναν λαό αξίο, υπερήφανο και κυρίως ένα λαό με αξιοπρέπεια. Το 2012 ήταν πολύ δύσκολο και το 2013 δεν θα είναι εύκολο. Αλλά μέσα στην επόμενη χρονιά θα φανεί η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Το 2012 κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Το 2013 θα κερδίσουμε το στοίχημα με το μέλλον. Το 2012 είχαμε φτάσει στο χείλο τη καταστροφή, έτοιμοι για το άλμα στο κενό. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προ το μέλλον. Το 2012 που αφήνουμε πίσω μα συμβόλισε το τέλο μια ολόκληρη εποχή. Το 2013 συμβολίζει την αρχή τη αναγέννηση τη χώρα μα. Θέλουμε να είμαστε τμήμα μια ισχυρή Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι προπόθεση για τη μελλοντική ισχύ και ευημερία της ίδιας Ελλάδας. Θέλουμε την Ευρώπη στο πλάι μας, γιατί χρειαζόμαστε στηρίγματα, ώστε να αναδείξουμε τον ορικτό μας πλούτο, τους πλούτο-παραγωγικούς μας πόρους, την ΑΟΣ μας. Το 2012 αλλάξαμε την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Το 2013 θα αλλάξουμε την ελληνική πραγματικότητα, με έμφαση στην ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή. Γιατί καλά είναι τα στηρίγματα Καλέ είναι οι ισχυρέ συμμαχίε, αλλά εμεί οι Έλληνε θα σώσουμε τη χώρα μα. Με τη δουλειά μα, με το δαιμόνιό μα και με την ενότητά μα. Και αυτή είναι η υπέρτατη ευχή μου για τον καινούριο χρόνο. Εύχομαι ενότητα, που είναι και η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο αποτελεσματική προπόθεση επιτυχία. Η κυβέρνησή μα σήμερα στηρίζεται σε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα ενότητα. Τρία κόμματα, με διαφορετική ιστορία. Με διαφορετικέ καταβολέ, βάζουν τη σωτηρία τη χώρα πάνω απ' όλα. Πέρσι, τέτοιο καιρό, λίγοι προέβλεπαν κάτι τέτοιο. Πριν έξι μήνε, λίγοι έδιναν πιθανότητες επιτυχία σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Τώρα η ενότητα είναι πραγματικότητα. Βρήκε το βηματισμό τη και μετρά τι πρώτε επιτυχίε τη. Ακόμα και εκείνοι που δεν μα στηρίζουν. Εύχονται και εκείνοι κατά βάθο να πετύχουμε. Μέσα από την ενότητα. Ενότητα όλων των Ελλήνων. Για να τα αλλάξουμε όλα. Όχι ψευδεπίγραφη ενότητα για να μην αλλάξει τελικά τίποτα. Γιατί μπορούμε καλύτερα. Και αξίζουμε καλύτερα. Ως τώρα αδικούσαμε τους εαυτούς μας. Αδικούσαμε τη χώρα μας. Και πάνω απ' όλα αδικούσαμε τα παιδιά μας. Γι' αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Και μόνον ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε. Εύχομαι από καρδιάς ενωμένοι να γιορτάσουμε απόψε το πέρασμα από τη χρονιά της μεγάλης δοκιμασίας στη χρονιά της ελπίδας. Και ενωμένοι όλοι μαζί την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξή. Και στη νέα χρονιά και σε όλα τα επόμενα χρόνια. Το μπορούμε και το αξίζουμε. Καλή χρονιά.